Μια μεγάλη σειρά ασθενών από ξένη χώρα έδειξε πως η θνητότητα ήταν έως και 27% για τους άνω των 85, μεταξύ 3 και 11% για τους 65 με 84 ετών, 1 με 3% για τους 55 με 64 και κάτω από 1% για τους 20 με 54 ετών. Ποιους λοιπόν θέλουμε να προστατέψουμε, ποιους θέλουμε να έχουμε μαζί μας του χρόνου? Η απάντηση είναι όλους. Αλλά αυτό με έναν τέτοιο ταχύτατα διαδιδόμενο ιό είναι αδύνατον. Μου έγραψε κάποιος γνωστός μου, πολύ σοβαρός επιστήμονας, από τους παγκόσμια καταξιωμένους ανθρώπους, πως κάνουμε πολύ φασαρία για λίγους ηλικιωμένους και ανίκανους από τα χρόνια νοσήματα συμπολίτες μας. Η απάντηση που δίνω εσωτερικά μέσα μου και την αφήνω στην κρίση σας είναι πως το θαύμα της ιατρικής επιστήμης του 2020 είναι η παράταση της ποιοτικής επιβίωσης αυτών των ατόμων, πολλοί από τους οποίους είναι μανάδες και πατεράδες μας, είναι γιαγιάδες και παππούδες. Η απάντηση είναι πως τιμούμε όλους, σεβόμαστε όλους, προστατεύουμε όλους, αλλά κατεξοχήν αυτούς. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε, ούτε να έχουμε ταυτότητα χωρίς αυτούς. Το αν θα έχουμε λιγότερους θανάτους σε αυτόν τον πληθυσμό μπορεί να αλλάξει γρήγορα. Δείτε την Ιταλία και την Ισπανία και θα σας πω δύο λόγια παρακάτω γι' αυτό.